Face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον θώρακο χειρουργό, τον κύριο Αναστασίου. Καλώς όρισατε στην εκπομπή μας, κύριε Αναστασίου. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά είμαι. Ευχαριστώ εσάς, ευχαριστώ την εκπομπή σας. Ενημερωτική πάνω απ' όλα, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα και σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για την πνευματική συλλογή. Είστε εξειδικευμένος χειρουργός στο θώρακα και στην καρδιά, να το τονίσουμε αυτό, και ειδικά είστε και διευθυντής κλινικής. Λοιπόν, θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς είναι η πνευματική συλλογή, κύριε Αναστασίου? Ναι, είναι συλλογή υγρού, να το πούμε εκλακευμένα, γύρω από το πνεύμονα. Να το πούμε πιο συγκεκριμένα, είναι συλλογή υγρού στον υπεζωκωτικό χώρο. Δηλαδή είναι συλλογή υγρού στη σχισμή που δημιουργείται μεταξύ του υπεζωκώτα, που η υπεζωκώτας είναι μια μεμβράνη που καλύπτει τον πνεύμονα, και του θωρακικού τυχώματος, των πλευρών. Είναι μια κατάσταση η οποία πρέπει να μπει διάγνωση, γιατί υπάρχουν καλοήθειες που προκαλούν την πνευματική συλλογή και βέβαια αυτό που φοβόμαστε, υπάρχουν και κακοήθειες που προκαλούν την πνευματική συλλογή. Είναι συχνή όμως αυτή η πάθηση, γιατί είναι αρκετά συχνή. Φανταστείτε ότι το 50% των ασθενών που μπαίνουν σε μια πνευμολογική κλινική μπαίνουν με την διάγνωση της πνευματικής συλλογής. Για τα συμπτώματα, θα πούμε για τα συμπτώματα. Μάλιστα, πάμε να μιλήσουμε πρώτα για τα αίτια και μετά να μας πείτε για τα συμπτώματα. Ποια είναι τα αίτια που μπορεί να οδηγήσουν τους ανθρώπους στο ιατρείο σας? Γιατί πάνω απ' όλα κάτι στο ιατρείο, στο νοσοκομείο. Γιατί κάποιος που έχει πνευματική συλλογή έχει συμπτώματα τα οποία μπορεί να είναι συμπτώματα ήπια, αλλά μπορεί να είναι και συμπτώματα βαριά. Να πούμε δύο λόγια για τα συμπτώματα, αν μου επιτρέπετε. Πάμε να πούμε τα συμπτώματα τώρα. Έτσι, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι από ένας απλός θωρακικός πόνος, κάτι που μπορεί κάποιος να πει είναι μια πλευροδυνία. Μπορεί όμως να είναι και μια βαριά δύσπνοια, μια δυσκολία δηλαδή στην ανάσα, λόγω του γεγονότος ότι το υγρό αυτό πιέζει τον πνεύμονα και δεν τον αφήνει να εκτυχθεί και δεν τον αφήνει να ανταποκριθεί στις ανάγκες για τις οποίες υπάρχει αυτό το όργανο, δηλαδή για την ανταλλαγή των αερίων, για την πρόσληψη οξυγόνου και την αποβολή του διοξειδίου του άνθρακα. Τα άλλα συμπτώματα μπορεί να είναι πυρετός, κάτι που είναι πυρετός, και συχνό και για άλλες παθήσεις. Ο οποίος μπορεί να είναι πυρετός που να είναι δεκαδικός, δηλαδή να είναι γύρω στο 37-37,5. Μπορεί όμως να είναι και πολύ υψηλός πυρετός και να έχει δημιουργήσει μια τοξικότητα, δηλαδή εννοώ με την έννοια ότι έχει αρχίσει και επηρεάζει και άλλα όργανα όπως είναι η καρδιά. Μια και με ρωτήσατε για τα αίτια μπορεί να είναι καλοήθη αίτια, μπορεί να είναι και κακοήθη αίτια. Τα καλοήθη αίτια, η πιο συχνή αιτία είναι η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Δηλαδή, όταν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια, πολλές φορές δημιουργείται αυτό που λέμε το πνευματικό υγρό, η πνευματική συλλογή. Μπορεί να είναι η κύρωση του ύπατος. Τόσο πολύ. Μπορεί να είναι η έλλειψη αλβουμινών στο αίμα. Μπορεί να είναι το τραύμα, δηλαδή μπορεί να έχει χτυπήσει κάποιος άνθρωπος και εν πάση περιπτώσει να θεωρήσει τις πρώτες μέρες ότι αυτός ο πόνος είναι ένας πόνος στα πλευρά του και κάποια στιγμή θα περάσει. Αλλά λόγω του γεγονότος ότι έχει δημιουργηθεί ένας ερεθισμός από μέσα, να αρχίζει να παράγει υγρό ή να παράγει αίμα. Έτσι, αν είναι αυτό που λέμε αιμοθώρακας. Τα κακοήθη αίτια, βέβαια, καταλαβαίνετε ότι είναι ο καρκίνος, μεταστατικός είτε από το πνεύμονα, είτε από άλλα όργανα, στον χώρο αυτό που λέμε η πεζοκωτική κοιλότητα. Άρα, με λίγα λόγια, είναι μια μεγάλη γκάμα ασθενειών που μπορούν να δημιουργήσουν αυτό που λέμε πνευματική συλλογή. Και όπως σας είπα, είναι αρκετά μεγάλη η πιθανότητα κάποιων οι οποίοι έχουν μία από αυτές τις ασθένειες που λέμε,
από αυτά τα αίτια να δημιουργηθεί πλευρετική συλλογή. Τώρα, θέλετε να μας πείτε η διάγνωση πώς γίνεται. Είναι κλινική, υπάρχει κληρονομικότητα σε μια τέτοια πάθηση καταρχήν? Όχι, δεν υπάρχει κληρονομικότητα. Είπαμε ότι τα αίτια είναι ή καλοήθη ή κακοήθη. Οπότε η διάγνωση. Σαφέστατα η διάγνωση. Η διάγνωση είναι σημαντική να δεις δηλαδή αν είναι καλόήθε το νόσημα ή αν είναι κακόήθε το νόσημα. Η διάγνωση από τη στιγμή κατά την οποία η πλευρετική συλλογή θα καταρχήν ο ασθενής θα έχει κάποιο σύμπτωμα. Άρα σημαίνει ότι θα πάει στο γιατρό, άρα σημαίνει ότι θα γίνει μια ακτινογραφία θώρακος. Αν διαπιστωθεί πλευρετική συλλογή στην ακτινογραφία θώρακος, τότε αρχίζει μια διερεύνηση για να βρεθεί αν το αίτιο αυτό έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, με μια λίμωξη, μια πνευμονία, έτσι, που ξεχάσαμε να πούμε, που είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι κυρωτικός ασθενής, αν έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Και το πρώτο πράγμα το οποίο γίνεται είναι η λήψη αυτού του υγρού με μια σύριγγα για να δειχτεί αν αυτό το υγρό είναι διίδρωμα ή εξίδρωμα. Αυτό είναι μια πληροφορία η οποία, αν μεν είναι διίδρωμα, δείχνει ότι έχει πιθανότητες μεγάλες να είναι καλοήθεια. Έτσι, αν ξέρουμε ότι από το ιστορικό το ίδιο ότι ο ασθενής αυτός πάσχει από πνευμονία και τα λοιπά, έχει πέρασει μέσα από μια ίωση, βλέπουμε αλλαγές στην ακτινογραφία θώρακος που να στοιχειοθετούν μια πνευμονία, τότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για αυτό που λέμε παραπνευμονική συλλογή, εμπίημα κτλ. Τώρα, αν η κυταρολογική αυτή δείξει ότι είναι εξίδρωμα, αλλά δεν μας δείξει κακοήθεια, τότε πρέπει να γίνουν κάποιες παραπάνω εξετάσεις και τελικά να προχωρήσουμε στην διαγνωστική θωρακοσκόπηση. Μάλιστα. Σημαντικά είναι όλα αυτά που μας λέτε, γιατί ο τρόπος διάγνωσης είναι και εκεί που θα καταλήξετε με το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο όμως που τους λέτε ότι πρέπει πρώτα να κάνουν αυτή την εξέταση, παραδείγματος χάρη? Καταρχήν, αν η πλευρητική συλλογή χρειάζεται και μια νοσηλεία. Δηλαδή, θα πρέπει να μπει αυτός ο ασθενής στο νοσοκομείο για διερεύνηση. Γιατί αυτές τις εξετάσεις δεν μπορείς να τις κάνεις. Εντάξει, μπορείς να τις κάνεις σε κάποια ιδιωτικά κέντρα ή σε κάποια δημόσια κέντρα, να κάνεις μια αξονική τομογραφία, η οποία πιθανόν σου δώσει παραπάνω πληροφορίες. Αλλά θα πρέπει να έχεις όλη τη δυνατότητα να βάλεις διάγνωση όσο δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί δεν μπορείς να περιμένεις. Τώρα, αν σε περίπτωση αυτό που θέλω να πω είναι ότι η πλευρητική συλλογή είναι μεγάλη και δημιουργεί συμπτώματα και ιδιαίτερα το σύμπτωμα της δύσπνοιας, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να παροχετευτεί το υγρό αυτό ανακουφιστικά, δηλαδή για να ανακουφίσει τον ασθενή. Από εκεί και πέρα τώρα θα πρέπει, όπως σας είπα, να προχωρήσει σε αυτό που λέμε διαγνωστική θωρακοσκόπηση. Μάλιστα. Είναι μια επέμβαση για να περιγράψουμε τι σημαίνει θωρακοσκόπηση. Είναι όπως η λαπαροσκόπηση, είναι μια επέμβαση που γίνεται μέσα από μια μικρή τομή, που μπαίνει το θωρακοσκόπιο, που μπαίνει η κάμερα και παίρνεις βιοψίες από τον υπεζοκότα, από αυτή τη μεμβράνη, η οποία είναι υπεύθυνη τις περισσότερες φορών για την παραγωγή του υγρού. Μάλιστα. Και αυτό το στέλνεις στο παθολογοανατομικό εργαστήριο, το οποίο θα σου βάλει τη διάγνωση. Τα αποτελέσματα βγαίνουν τώρα, άμεσα? Βγαίνουν άμεσα στα περισσότερα κέντρα και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προχωρήσεις σε περαιτέρω διερεύνηση, να δεις αν αυτή η μετάσταση, αν θεωρηθεί μετάσταση από κάποιο άλλο όργανο, να βρεις την πρωτοπαθή αιστεία, να βρεις την αιστεία δηλαδή που έχει προξενήσει αυτή η μετάσταση. Οπότε μετά θα πρέπει να συνδυαστεί αυτό με μια κουβέντα από άλλους θεράποντες ιατρούς, το πώς να αντιμετωπιστεί. Οπότε, άρα διαγνωστικά θα πρέπει να έχει μεγάλη αξία αυτό που λέμε η θωρακοσκόπηση. Και εδώ θα πρέπει να κάνω μια παύση και να πω ότι η θωρακοσκόπηση, αυτό που λέμε keyhole επέμβαση, μπορεί να γίνει με τον άρρωστο ξύπνιο, δηλαδή η θωρακοσκόπηση χωρίς κανένα τρόπο αναισθησίας. Με τοπική αναισθησία και λίγο μέθη,
αλλά με τον άρρωστο που να αναπνέει από μόνος του, να μπορεί να μιλάς και να κάνεις αυτή τη διαγνωστική προσπέλαση χωρίς να αυξάνεις την νοσηρότητα ή να δημιουργήσεις πρόβλημα στον ασθενή. Ίσα-ίσα αυξάνεις την ικανοποίηση του ασθενούς, διότι δεν μπαίνει στο άγχος αυτό που λέμε της γενικής αναισθησίας. Μάλιστα. Αυτά βέβαια είναι επεμβάσεις που γίνονται σε... Θέλετε να μας πείτε όλους τους τρόπους θεραπείας? Ο τρόπος θεραπείας είναι αυτό που σας είπα, είναι όσον αφορά το διαγνωστικό κομμάτι, νομίζω ότι το έχουμε εξαντλήσει. Mm-hmm. Γίνεται με θωρακοσκόπηση αφού έχουμε πάρει την κύτταρα λογική, έχουμε ανοιχνεύσει ή δεν έχουμε ανοιχνεύσει κύτταρα εκεί πέρα. Τώρα, αν είναι καλοήθεια, παραδείγματος χάρη, αν είναι μια αλίμωξη που δημιουργεί αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να γίνει, και είναι αυτό που λέμε το λεγόμενο εμπίημα, θα πρέπει να γίνει θωρακοσκοπική διάσπαση εκεί, γιατί ξέρετε το εμπίημα δημιουργεί διάφορες μικρές pocket, διάφορες μικρές τσέπες, να γίνει μια μηχανική διάσπαση και να γίνει μια καλή παροχέτευση. Βέβαια, αν δεν έχει έρθει και έχει έρθει καθυστερημένα στο νοσοκομείο, τότε πολλές φορές αυτός ο υπεζοκώτας που είπαμε προηγουμένως, η μεμβράνη που καλύπτει τους πνεύμονες, παχύνεται και δημιουργεί σαν το φλοιό του πορτοκαλιού αδυναμία στο πνεύμονα να έχει πτυχτεί πλήρως. Οπότε τότε, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αφαιρέσουμε αυτή τη μεμβράνη, το οποίο βέβαια και αυτό γίνεται στις περισσότερες των φορών θωρακοσκοπικά. Τώρα, αν είναι κακό ήθεια, τότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για παρηγορητική θεραπεία. Εκεί η θεραπεία είναι διαφορετική σε μια κακοήθεια, ναι, πλευρητική συλλογή. Ναι, γιατί η θεραπεία, ο στόχος θεραπείας είναι να μην ξαναυποτροπιάσει το υγρό. Έτσι, το οποίο τι σημαίνει, ότι αν δεν, αφού έχεις βάλει διάγνωση, αν δεν υποτροπιάζει το υγρό, σημαίνει ότι ο άρρωστος δεν μπαίνει και βγαίνει στα νοσοκομεία, οπότε γίνονται παρακαιτήσεις, αλλεπάλλες και τα λοιπά, βεβαίως. Έτσι, και δίνεις μια ποιότητα ζωής σε αυτούς τους αρρώστους, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, το προσδόκιμο ζωής δεν είναι και πάρα πολύ καλό, δηλαδή θα ζήσουν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Οπότε αποφεύγουν. Αλλά μπορούμε αυτό να πούμε ότι ταλαιπωρούνται όμως όταν υπάρχει και αυτή η θεραπεία, το πήγαινε, βγες, μπες στο νοσοκομείο. Βέβαια. Και αυτός είναι δυστυχώς ακόμη ένας τρόπος που αντιμετωπίζεται με αλλεπάλλες παρακεντήσεις ή τέλος πάντων εναλλακτικούς τρόπους, οι οποίοι δεν είναι ο σωστός τρόπος, που είναι η θωρακοσκοπική πλευροδεσία. Εκεί τι γίνεται? Τι σημαίνει πλευροδεσία? Πλευροδεσία σημαίνει, είπαμε, ο στόχος είναι να μην ξαναποτροπιάσει το υγρό. Άρα ο πνεύμονας πρέπει να κολλήσει με το θωρακικό τείχομα για να μην υπάρχει χώρος για να παράγεται το υγρό. Mm-hmm. Άρα σε αυτή την περίπτωση αυτό που κάνεις είναι, είπαμε, είτε με γενική, αλλά εγώ κάνω με τοπική αναισθησία, βάζεις την κάμερά σου μέσα και ρίχνεις υλικό, το οποίο σε συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τάλκη, η οποία τι κάνει, ερεθίζει τα δύο τυχώματα την πεζοκότα και λειτουργεί λίγο σαν γκλου, δηλαδή κολλάει το σπλαχνικό με τον τυχωματικό η πεζοκότα. Οπότε ελαχιστοποιείς τις πιθανότητες υποτροπής. Αυτή η τεχνική έχει ποσοστά 96% επιτυχίας. Η άλλη εναλλακτική. Ακριβώς. 96% είναι τεράστιο ποσοστό. Ακριβώς. Υπάρχουν άλλοι εναλλακτικοί τρόποι. Αλλά δηλαδή με την τοποθέτηση ενός σωλήνα και την έγχυση αυτών των υλικών, που είναι η πλωμικίνη και άλλα υλικά, τα οποία όμως δεν έχουν πάρα πολύ, μπορούν να εγγυηθούν ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί όπως αυτό της θωρακοσκοπικής... Σίγουρα θεωρείται όμως ένα πολύ δύσκολο περιστατικό, έτσι δεν είναι? Και πόση ώρα χρειάζεται για να κάνετε τη συγκεκριμένη, με συγκεκριμένο τρόπο θεραπείας? Ναι, 10 λεπτά. 10 λεπτά μόνο? Ναι. Ακούγεται πολύ μεγάλο. Ναι, 10 λεπτά είναι. Δεν είναι 10 λεπτά. Και από εκεί και πέρα, σας είπα και πάλι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πρόβλημα είναι η μη έκπτυξη ικανοποιητική του πνεύμονα, και σε αυτές τις περιπτώσεις για την παρηγορητική θεραπεία υπάρχουν και εκεί οι τρόποι. Είναι κάποια σαντ που βάζουμε, ή το Denver Sand, ή κάποιοι ειδικοί σωλήνες,
Οπότε μπορεί να κάνει τα πλούρεξ, τα οποία μπορεί να κάνει κατοίκον νοσηλεία ο ασθενής. Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη λέξη πλευροδεσία. Θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο elaborate. Τι ακριβώς είναι, πώς ακριβώς είναι αυτό που σας λέω, είναι από την ελληνική λέξη. Πλευρό και δέσιμο, σίγουρα. Πλευρό και δέσιμο. Πλευρό. Ακούγεται όμως λέμε κάτι τον υπεζοκότα. Δηλαδή, ναι, αυτό που θέλεις να κάνεις είναι αφού παροχετεύσεις το υγρό και το παροχετεύσεις και στεχνώσεις αυτό το χώρο, αυτό το υγρό που είναι παθολογικό υγρό, mm-hmm. που το κάνεις εκείνη την ίδια χρονική στιγμή, κάνεις μια ομοιόμορφη κατανομή της τάλκης στα τυχώματα του υπεζοκότα. Οπότε με το που ο πνεύμονας εκτίσεται, υπάρχει ένα inflammation, μια φλεγμονή, ένας ερεθισμός mm-hmm. των τυχωμάτων του υπεζοκότα και το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι κολλάνε ο σπλαχνικός, δηλαδή ο πνεύμονας, κολλάει με το τυχωματικό, δηλαδή τα πλευρά. Και γι' αυτό λέγεται πλευροδεσία. Αυτό σαν έχει ως αποτέλεσμα τι ακριβώς? Την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να παραχθεί πάλι υγρό. Γιατί επειδή δεν υπάρχει χώρος, είναι κολλημένα, κενό, δεν μπορεί να παραχθεί υγρό. Μάλιστα. Οπότε αυτό σημαίνει αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ελαχιστοποιείται, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς, δεν πηγαίνει και βγαίνει στο νοσοκομείο, δεν του κάνουν αλλεπάλληλες παρακεντήσεις, γιατί καμιά φορά μπορεί σε μια παρακέντηση να σπρωχτεί ένα μικρόβιο απ' έξω μέσα και τότε να κάνει ένα εμπίμα. Και αυτό του έλειπε, δηλαδή, να έχεις που να έχεις το πρόβλημά σου, την κακοήθειά σου, να ξέρεις ότι θα ζήσει λίγο καιρό, να έχεις και το εμπίμα, και να, δηλαδή φλεγμονή και πίον μέσα και να πεθάνεις με αναξιοπρέπεια. Με ταλαιπωρία. Τώρα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επιτευχθεί η πλευροδεσία ή ένας τρόπος είναι μόνο? Είναι, όχι, είναι αυτό που σας λέω. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αλλά ποιοι εγγυούνται τα καλά αποτελέσματα. Ένας τρόπος είναι αυτός που είπαμε, θωρακοσκοπική και μάλιστα υπό τοπική αναισθησία και μέθη και έχιση τάλκης. Υπάρχει άλλος τρόπος με την τοποθέτηση ενός σωλήνα και έχιση κάποιων άλλων σκληρυντικών ουσιών. Αυτοί βέβαια οι τρόποι δεν έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα που έχει αυτό που είπαμε, θωρακοσκοπική πλευρόδεση με τάλκη. Μάλιστα. Είπατε ότι η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η καλύτερη και να τονίσουμε λιγάκι στους τηλεθεατές μας γιατί είναι η καλύτερη μέθοδος. Γιατί είναι πιο αξιοπρεπής με την έννοια δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της παροχέτευσης και της έγχυσης έχει ένα καλό επίπεδο αναλγησίας γιατί δεν μπορεί κάποιος να ρίξει κάποιο υγρό ή κάποιο ξένο σώμα στον υπεζοκωτικό χώρο χωρίς να πονέσεις. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι επειδή γίνεται και καλή παροχέτευση γιατί γίνεται με όραση, με το θωρακοσκόπιο και γίνεται και καλύτερη και πιο ομοιόμορφη κατανομή της τάλκης, το αποτέλεσμα είναι να έχεις καλύτερο αποτέλεσμα, να έχεις μικρότερο χρόνο νοσηλείας. Και τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι βελτιώνεις και τα συμπτώματα, έτσι, γιατί είπαμε... Τι ακριβώς τι σημαίνει, δηλαδή βελτιώνεις? Βελτιώνεις ειδικά στις κακοήθειες, πρώτον το θωρακικό πόνο και δεύτερο τη δύσπνοια. Άρα, δηλαδή, έχεις βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Μάλιστα. Τώρα, σε περίπτωση υποτροπής, εκεί τι γίνεται, κυρία Αναστασίου? Ναι, αν είσαι σε αυτό το ποσοστό που λέμε το 4-5%, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορείς να... Υπάρχει, μπορείς όμως, να... Αυτό πρέπει ναι, βεβαίως. Μπορεί να επαναλάβεις την πλευρόδεση ή να πας σε αυτό που λέμε τοποθέτηση ενός πλούρεξ, που σημαίνει ένας μικρός μαλακός καθετήρας και κατοίκο νοσηλεία, αφού εκπαιδεύσει τον ασθενή σου στο πώς υπάρχει μια αντλία, δηλαδή, πώς κάθε βράδυ θα πρέπει να αδειάζει την πλευρητική συλλογή που έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά αυτό που σας θέλω να πω είναι ότι εδώ μιλάμε για παρηγορητική θεραπεία, έτσι, και δηλαδή απλώς στην παρηγορητική το χρόνο θεραπεία της... θα πρέπει να βάλουμε και κάποια άλλα στοιχεία. Π.χ. Παραδείγματος χάρη, τι γίνεται σε μια περίπτωση που υπάρχει μια απόφραξη των βρόχων, των αεραγωγών. Και σε αυτή την περίπτωση έχεις έναν άρρωστο προχωρημένο σταδίου που δεν μπορείς να του κάνεις εκτομή.
Και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπνεύσει. Εδώ πάρα πολύ μεγάλη θέση, που και στο δικό μας νοσοκομείο γίνεται. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι βρίσκονται σε αυτό το στάδιο και σε αυτή τη φάση της ζωής τους και αυτό που ζητάνε είναι αξιοπρέπεια και βελτίωση των συμπτωμάτων, είναι η λεγόμενη κρυοθεραπεία. Δηλαδή βροχοσκόπηση και διάνοιξη του όγκου, διάνοιξη του αεραγωγού με κράιο, οπότε βελτιώνει τα συμπτώματα. Όπως πολλές φορές λόγω πίεσης από κάποιους όγκους από τα έξω μπορούμε να και βάζουμε, τοποθετούμε stent. Δηλαδή νάρθηκες οι οποίοι ανοίγουν τον αεραγωγό και βελτιώνονται τα συμπτώματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι όχι μόνο στον καρκίνο του πνεύμονα και στην νωρίς φάση του που μπορεί να προσφέρεις χειρουργική λύση, αλλά και στην καθυστερημένη φάση του ποτέ δεν τα παρατάμε. Δηλαδή προσπαθούμε μέχρι το τέλος. Έτσι, με βοήθειες, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της ανάπτυξης και της βελτίωσης τεχνολογίας. Αυτό που λέμε οι νάρθηκες, αυτό που λέμε τα στεν, δηλαδή. Οπότε αυτό που λέμε κραϊοθέραπη, αυτό που λέμε λέιζερ. Όλες αυτές τις τεχνικές. Τώρα, ναι. Μιλήστε μας περισσότερο για τις νέες τεχνικές της θωρακοσκόπησης. Ναι, πιο αναλυτικά. Βέβαια, η θωρακοσκόπηση είναι μια τεχνική η οποία αναπτύχθηκε τα τελευταία 15 χρόνια. Πριν από αυτό το χρονικό διάστημα, οι επεμβάσεις στο θώρακα γινόντουσαν μέσω μεγάλων τομών. Τώρα, η θωρακοσκόπηση είναι μια ελάχιστα επεμβατική πράξη η οποία προφυλάσσει το θωρακικό τείχομα, άρα τι κάνει, προφυλάσσει το μηχανισμό της αναπνοής. Γιατί ξέρετε, ο πνεύμονας είναι μια συνθλιπτική αντλία, δηλαδή φουσκώνει και λόγω των κινήσεων των αναπνευστικών μυών και του ημιδιαφράγματος, αποβάλλει, ξεφουσκώνει και αποβάλλει έτσι τον αέρα. Οπότε, αν δεν κόψεις με μεγάλες τομές, βελτιώνεις το μηχανισμό, δηλαδή προστατεύεις, συγγνώμη, το μηχανισμό. Άρα προστασία του μηχανισμού σημαίνει καλύτερη αναπνοή. Άρα καλύτερη αναπνοή σημαίνει έκπτυξη του πνεύμονα. Άρα καλύτερη έκπτυξη του πνεύμονα σημαίνει ότι καθαρίζεις και τον πνεύμονα σου. Μιλάμε για την άμεση μεταχειρητική περίοδο, όταν έχεις αφαιρέσει μεγάλα κομμάτια, είτε λοβεκτομές είτε πνεύμονεκτομές. Οπότε η αξία της θωρακοσκόπησης είναι διπλή. Αφενός μεν είναι το όφελος του ασθενούς, από την άλλη μεριά είναι και το όφελος του νοσοκομείου. Σωστή. Διότι σημαίνει μικρότερο χρόνο, λιγότερες επιπλοκές, άρα σημαίνει μικρότερο χρόνο νοσηλείας, άρα σημαίνει μικρότερο κόστος νοσηλείας. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία, εγώ προσωπικά, κάνω το 80% των πράξεων μου είτε έχουν να κάνουν με παθήσεις του πνεύμονα, είτε έχουν να κάνουν με παθήσεις του πεζοκότα, είτε έχουν να κάνουν με παθήσεις του μεσοθωρακίου, στο διάστημα δηλαδή που βρίσκεται μεταξύ των πνευμόνων και μπροστά από την καρδιά, τις κάνω θωρακοσκοπικά. Οπότε είναι ελάχιστα επεμβατικός τρόπος με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω και να το συνδέσουμε με την παρηγορητική θεραπεία είναι ότι τώρα πλέον οι θωρακοσκοπήσεις μπορούν να γίνουν και με τοπική αναισθησία και μέθη ή μπορεί να γίνονται και χωρίς διασωλήνωση καθόλου, αν δεν κάνεις αυτό με τοπική και μέθη, με τη χρησιμοποίηση μόνο της λαρυγγικής μάσκας, που σημαίνει ότι δεν βάζεις σωλήνα μέσα, και με αυτόματη αναπνοή, χωρίς να δώσεις φάρμακα, δηλαδή μυοχάλασης, τα οποία είναι αυτά που θα καταστέλνουν τον άρρωστο και θα επιβραδύνουν την... Τα πράγματα. Τώρα, απευθύνεται μόνο στις καλοήθειες, κυρία Αναστασίου, ή γενικά? Γενικά απευθύνομαι, έτσι. Στις καλοήθειες όμως πώς γίνεται? Πώς γίνεται η εκτομή των ενός λοβού. Σωστά. Ναι, γίνεται θωρακοσκοπικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ειδικά συρραπτικά εργαλεία, ειδικούς κοπτοράπτες. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ η τεχνολογία. Έχουμε κάμερες υψηλής ευκρίνειας και μπορούμε να δούμε στοιχεία τα οποία τα βλέπουμε με το μάτι,
16 φορές μεγαλύτερα. Οπότε, μετά από μια εκπαίδευση που σίγουρα δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε θωρακοσκοπήσεις, για το όνομα του Θεού, mm-hmm. πρέπει να έχει μια εκπαίδευση. Σωστά. Έτσι, πρέπει να έχει αυτό που λέμε learning curve, ένα αριθμό περιστατικών και μπορείς να κάνεις αυτές τις πράξεις με αυτόν τον τρόπο. Να μιλήσουμε λιγάκι ποιες είναι ακριβώς αυτές οι καλοήθειες αναλυτικά. Να μιλήσουμε για καλοήθειες, παραδείγματος χάρη, κάτι που είναι η νόσος των νέων, mm-hmm. ο οποίος είναι ο λεγόμενος πνευμοθώρακας. Θα έχετε ακούσει ότι κάποια γειτόνισσά σας, ο γιος, και αυτά είναι για κάποια παιδιά τα οποία έχουν και ένα συγκεκριμένο σωματότυπο για κάποιο λόγο. Είναι ψηλά, λιχνά παιδιά κτλ. Τα οποία για κάποιο λόγο, όχι για κάποιο λόγο, ξέρουμε το λόγο, λόγω της ύπαρξης κάποιων φυσαλιδών ή κύστεων μικρών που γεννιούνται, με την αλλαγή πιθανώς της ατμοσφαιρικής πίεσης ή μετά από έναν ισχυρό βήχα, αυτές οι φυσαλίδες ή οι κύστες πάνε και ο πνεύμονας πέφτει. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αυτή την κατάσταση που λέμε πνευμοθώρακα, ο οποίος δεν είναι τόσο πολύ αθώος, δεν τα είναι μόνο το δηλαδή σύμπτωμα. Είναι πόνος και δύσπνοια. Mm-hmm. Πόνος, ισχυρός όμως πόνος και mm-hmm. δύσπνοια. Αλλά καμιά φορά δεν είναι τόσο μόνο ο πόνος και η δύσπνοια. Καμιά φορά μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια της ίδιας ζωής. Γιατί αν γίνει, είναι μεγάλη η απώλεια του αέρα από αυτή την κύστη, mm-hmm. μέσα σε μια κλειστή κοιλότητα, όπως καταλαβαίνετε, του θώρακα, τότε μετατοπίζεται η καρδιά από την απέναντι μεριά. Οπότε μπορεί να χάσει και τη ζωή σου, δηλαδή να κολαψαριστείς, ας πούμε, και να χάσει τη ζωή σου. Αυτός είναι ο πνευμοθώρακας, ο οποίος βέβαια αντιμετωπίζεται θωρακοσκοπικά, που εγώ μάλιστα κάνω μόνο μία τομή, είναι τα Uniport που λέμε. Άλλες καλοήθεις παθήσεις είναι διάφοροι καλοήθεις όγκοι του πεσοκότα, οι οποίες και εδώ η θωρακοσκοπική προσέγγιση έχει μεγάλη αξία. Άλλες παθήσεις είναι το εμπίημα, αυτό που είπαμε, δηλαδή η συλλογή πύου, ο πυοθώρακας, η συλλογή πύου μέσα στην πλευρητική κοιλότητα. Άλλες παθήσεις είναι οι παθήσεις του ισοφάγου, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν θωρακοσκοπικά, όπως είναι η αχαλασία, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις κάνεις διατομή των μυών, γιατί είναι η περιοχή των μυών του ισοφάγου οι οποίοι κάνουν σύσπαση, ή αφαίρεση διάφορων καλοηθών όγκων του μεσοθωρακίου, αλλά και κακοηθών όγκων. Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι κακοήθειες? Στο μεσοθωράκιο. Στο μεσοθωράκιο είναι η πιο συχνή κακοήθεια είναι το λέμφωμα. Μετά... Μεγάλο ποσοστό πάντως το λέμφωμα, το ακούμε καθημερινά σχεδόν πλέον. Ναι, και ξέρετε, επειδή κάποια στιγμή στη ζωή μου ασχολήθηκα και με τα νέα παιδιά, σαν συνεργάτης του παιδών και χειρούργης τα παιδιά, δεν ξέρω, τώρα τελευταία δεν ξέρω για ποιο λόγο και χαίρομαι που το λέτε, αλλά δεν ξέρω, το συζητούσα. Που οφείλεται, δεν ξέρω. Ναι, ναι, υπάρχει έτσι μια αύξηση των περιστατικών του λεμφώματος. Εκεί πέρα βέβαια διαγνωστικά θα προσεγγίσεις, mm-hmm. γιατί το θεραπευτικό το κομμάτι είναι στους σωματολόγους. Πάντως το λέμφωμα είναι μια κατάσταση που πάει καλά σε γενικές γραμμές. Γιατί ελέγχεται σε ένα πρόωρο στάδιο ναι, πλέον. Ναι. Είναι οι άλλες κακές παθήσεις είναι στο μεσοδρακείο, είναι τα θυμώματα. Mm-hmm. Υπάρχουν οι θυμικές κύστης, υπάρχουν μια ποικιλία όγκων του προστίου, τα νευροϊνώματα, υπάρχουν μια ποικιλία, πολλοί όγκοι του μεσοθωρακίου. Πάρα πολύ. Από ό,τι ακούγονται, όλα όμως λύνονται εύκολα, λύνονται με κάποιες θεραπείες. Δεν υπάρχει τίποτα εύκολο στην ιατρική. Όποιος σας πει ότι όλα είναι εύκολα ή όποιος σας χτυπήσει την πλάτη και δεν σας εξηγήσει, δεν σας εξηγήσει αναλυτικά το τι θα κάνει, τότε μην τον εμπιστευτείτε, γιατί θα είναι ή πάρα πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος δεν θέλει να σας αναχωρήσει, αλλά εδώ υπάρχουν κάποιοι όροι
Ξέρετε, επαγγελματικοί, πρέπει να ενημερώσει. Πρέπει να ενημερωθεί ο ασθενής. Είναι διαιτολογία αυτό το πράγμα. Εσείς έχετε και αυτό τα ταμπού, ότι επειδή οι περισσότερες παθήσεις στο πνεύμονα είναι life-threatening, όπως λέμε, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο ρίσκος, θα ζήσει ή δεν θα ζήσει, συνήθως αποφεύγουν και το περιβάλλον. Ναι, το οικογενειακό περιβάλλον, να εξηγήσουν ακριβώς τον ασθενή, ενώ ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει. Πρέπει να κάνεις έτσι, οτιδήποτε είναι αυτό. Ποιος δεν θέλει να ξέρει αν έχει ένα λίγο χρονικό διάστημα ζωής και πρέπει να το αξιοποιήσει καταλλήλως. Ξέρει, δεν ξέρει, όμως θα το πολεμήσει. Είναι πάντα θέμα κουλτούρας αυτό, είναι θέμα ελληνικής κουλτούρας, είναι πολλά τα θέματα. Αλλά αυτό που εμείς είμαστε επαγγελματίες με την καλή έννοια υγείας, έτσι. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να εξηγούμε στον άρρωστο ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημά του και το τι θέλουμε εμείς να του κάνουμε. Και επίσης θα πρέπει να του εξηγήσουμε ποιο είναι το benefit, ποιο είναι δηλαδή το όφελος, αλλά ποιο είναι και το ρίσκο. Γιατί ο ασθενής θα πρέπει να γνωρίζει και το ρίσκο. Και να αποφασίσει. Και όταν λέμε το ρίσκο, όχι μόνο της γενικής αναισθησίας και της επέμβασης, αλλά και της μεταχειρητικής πορείας. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι το εξής, ότι αυτό που είπατε ότι είναι life-threatening και τα λοιπά, μπορεί να είναι life-threatening, αλλά τα ποσοστά θνητότητας στις επεμβάσεις του θωράκα είναι πάρα πολύ λίγα. Μάλιστα. Δηλαδή, όταν γίνονται σε εξειδικευμένα χέρια και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν, και προώρα, πάνω απ' όλα. Και όταν γίνεται μέσα από ένα teamwork, mm-hmm. τότε σε αυτές τις περιπτώσεις, αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω, η θνητότητα, ας πούμε, συλλοβεκτομές, είναι κάτω από 2%. Ε? Που σημαίνει η κολοκυστεχνημία 1%. Εδώ μία παγκρατίδιδα έχει 5% θνητότητα. Μία οξία παγκρατίδιδα. Οξία παγκρατίδιδα έχει 5%. Αλλά η κολοκυστεχνημία που όλοι νομίζουν ότι είναι τέτοιο έχει και αυτή 1% θνητότητα. Ο πνεύμονας έχει 2% θνητότητα. Έτσι. Η επεμβάση, ενώ σε επίπεδο λοβεκτομών, στον πνευμοθώρακα που είπαμε, είναι κάτω από 0,2%. Μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στο θώρακα. Ακολούθησε αυτό που λέμε την αλματώδη αύξηση και ανάπτυξη καρδιάς. Μην ξεχνάτε παλιά το να κάνεις bypass. Σου έδινε ο γιατρός πριν από 30 χρόνια αθνητότητα 30% και ήταν μέσα. Mm-hmm. Τώρα η αποδεκτή αθνητότητα στα bypass είναι 2%. Έτσι. Φυσικά δεν έχουν βαλβίδες δεν είναι πάνω από 5%. Που παλιά, αν κάποιος έκανε βαλβίδα, η τέτοια ήταν ο καρδιακός, θα πεθάνει, θα κάνει, θα δείξει, θα μπήξει. Είχε 50-40%, έλεγε, ξέρω εγώ, γιατρό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Η ιατρική έχει αλλάξει, έχει προοδεύσει. Απλά είναι θέμα το να αποκτήσει κάποιος την εμπιστοσύνη με το θεράποντα ιατρό του. Και βέβαια ο θεράποντας ιατρός του να είναι ένας άνθρωπος ενήμερος, να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεργάσιμος, να συνεργάζεται και με άλλες ειδικότητες και να κοιτάει ποιο είναι το όφελος και η λιγότερη ζημία. Μάλιστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε μαζί σας, κύριε Αναστασίου. Face to face μαζί σας. Καλεσμένο, συνεχίζουμε με τον καλεσμένο μας, τον θωρακοχειρουργό. Χειρουργός θώρακος, ο κύριος Αναστασίου, Νικόλαος Αναστασίου. Μιλάμε για παθήσεις, συγκεκριμένα για την πλευρητική συλλογή. Μιλήσαμε για μείζονες επεμβάσεις. Καλό είναι να επαναλάβουμε στους τηλεθεατές που πιθανόν τώρα να ανοίξαν τηλεόρασή τους, να εξηγήσουμε αυτές τις επεμβάσεις. Ναι, μιλήσαμε για τις νέες τεχνικές. Ναι. Και είπαμε για τη θωρακοσκόπηση και είπαμε ότι μπορούν να γίνουν μείζονες επεμβάσεις, αλλά δεν τις ανέλησα. Ωραία, να τις αναλύσουμε. Αυτές οι επεμβάσεις μπορεί να είναι η αφαίρεση ενός όγκου, mm-hmm. παραδείγματος χάρη, ή η αφαίρεση ενός λοβού, δηλαδή ενός τμήματος του πνεύμονα. Εδώ να σημειώσουμε ότι ο πνεύμονας έχει 3 λοβούς δεξιά και 2 λοβούς αριστερά. Μπορεί να γίνει μάλιστα και αφαίρεση ολόκληρου του πνεύμονα μέσα από 1, 2 ή 3 το πολύ μικρές τομές. Μάλιστα. Άρα αυτές είναι οι μείζονες επεμβάσεις όσον αφορά το πνεύμονα. Όσον αφορά το μεσοθωράκιο, είπαμε ότι μπορούν να αφαιρεθούν όγκοι του μεσοθωράκιου, είτε καλοήθειες είτε κακοήθειες, όπως θυμώματα, όπως αφαίρεση του θύμου για μια ασθένεια γκράβης, όπως όγκοι του νευρικού ιστού, κύστης κτλ. Και είπαμε άλλες μείζονες επεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να γίνουν,
Είναι οι επεμβάσεις του ισοφάγου. Είτε αφαίρεση κάποιων όγκων του ισοφάγου, είτε επεμβάσεις όπως αυτή της αχαλασίας, όπως και η επιδιόρθωση της διαφραγματοκύλης, που υπάρχει κάποιος κόσμος ο οποίος πάσχει από αυτό που λέμε ισοφαγίτιδα με συνύπαρξη διαφραγματοκύλης. Τώρα, αυτό πρέπει να γίνει με ένα team, δηλαδή είστε χειρουργός θώρακος, αλλά τι πού σταματάει να... ο θώρακας, πού είναι... Τι πρέπει να είναι μέσα στο χειρουργείο. Αυτό που πρέπει να είναι μέσα στο χειρουργείο είναι μια καλή... ένας καλός πύργος, δηλαδή υψηλής ευκρίνεια τηλεόραση κτλ. Ένα θωρακοσκόπιο, αυτό που είπαμε που μεγενθύνει 16 φορές τα πράγματα. Και καλό είναι να υπάρχουν θωρακοσκόπια τελευταίας γενιάς. Εμείς στο νοσοκομείο μας έχουμε τέτοια. Και βέβαια πρέπει να υπάρχει πέρα από τον κάποιον βοηθό, ο οποίος να τον έχεις εκπαιδεύσει μέσα από ένα πρόγραμμα για να μπορεί να σε βοηθάει. Είναι, ξέρετε, ο βοηθός είναι ο φωτογράφος της στιγμής, δηλαδή πρέπει να σε βάζει πάντοτε στη μέση. Οπότε να σου διευκολύνει τη ζωή για να τα κάνεις τα πράγματα πιο εύκολα για σένα, ναι. Θα και πρέπει γρήγορα, να υπάρχει έτσι. Κάποιος ανασιολόγος ο οποίος να είναι μοιημένος στις σύγχρονες τεχνικές αναισθησίας, οι οποίες είναι, είπαμε, οι σωλήνες διπλού αυλού, η αναισθησία δηλαδή του ενός πνεύμονας σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν αερίζεται ο πνεύμονας που χειρουργείς, ενώ αερίζεται ο άλλος πνεύμονας, ή των βροχικών αποκλειστών, ή αυτό που είπαμε, της λαρυγικής μάσκας, ενώ ο πνεύμονας ταυτόχρονα πνέει, χωρίς μυοχάλας. Μάλιστα. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε teamwork. Είναι σημαντική ομάδα, όπως είπατε εσείς. Τώρα, τα αποτελέσματα ποια είναι? Τα αποτελέσματα είναι πολύ καλά, είναι εξαιρετικά καλά. Γιατί μέχρι ο χρόνος νοσηλείας είναι πολύ σύντομος. Το κόστος νοσηλείας είναι πάρα πολύ μειώνεται. Διότι έχει μικρό χρόνο νοσηλείας, δεν χρησιμοποιείς πάρα πολύ. Συνήθως πόσο χρόνο νοσηλείας έχει? Κοιτάξτε, αν πάρουμε τώρα πάθηση με πάθηση, έχει να σας πω κάποια στατιστικά από το, όχι από το νοσοκομείο που είμαι τώρα, αλλά από το νοσοκομείο που βρισκόμαι μέχρι πριν από λίγο, που ήταν το Royal Brompton και Hereford. Της Αγγλίας, ήμουν διευθυντής. Το overall, δηλαδή η συνολική διαμονή στο νοσοκομείο, στα περιστατικά που έκανα θωρακοσκοπικά, ήταν περίπου 4 μέρες. Έστω αν ήταν μείζονες, θωρακικές, αν ήταν πνευμοθώρακες, ήταν τέτοιοι. 4 μέρες χρόνος νοσηλείας είναι... Και οι άλλοι συνάδελφοι, δηλαδή, είχαν παραπλήσια ποσοστά, έτσι. Ήταν πολύ καλό αυτό. 4 μέρες σε σύγκριση με πολύ παλαιότερα, που ήταν 10 μέρες και 2 εβδομάδες. Και μέχρι και τώρα, ας πούμε, είναι 2 εβδομάδες. Και ασφαλιστικές σίγουρα θα νιώθουν καλύτερα. Που και ασφαλιστικές που καλύτερα. Γιατί στην Αμερική πάντα θυμάμαι ότι τώρα είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί η σημασία δεν έχει πόσο καλός γιατρός είσαι αυτή τη στιγμή. Η σημασία έχει αυτό που είπατε για τις ασφαλιστικές. Πόσο βοηθάς. Πώς μπορείς να εκηθείς καλή έκβαση. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχεις επιπλοκές, ότι έχεις μικρό χρόνο νοσηλείας, άρα μικρό κόστος νοσηλείας. Μπορεί να είσαι ο καλύτερος γιατρός του κόσμου, αλλά αυτό που ξέρετε εσείς από Αμερική, αυτό που ξέρω εγώ από Αγγλία, είναι ότι thank you very much, αλλά δεν μου κάνεις. Είσαι ο καλύτερος γιατρός του κόσμου, αλλά δεν μου κάνεις, γιατί είσαι αργός, γιατί καταναλώνεις πολλά υλικά, γιατί οι άρρωστοι δεν έχουν καλή, δεν ικανοποιούνται, γιατί μένουν 15 μέρες στο νοσοκομείο. Καταλάβατε. Και έχουν όλα και... αυτά υπάρχουν τα πράγματα. Και επιπλοκές, έτσι. Να μιλήσουμε λίγο για παραμονή στο νοσοκομείο είναι μία επιπλοκή. Βέβαια, γιατί μόνο και μόνο το μικρόβιο, υπάρχουν αντενδείξεις, υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορεί να συμβούν. Εκεί τι εντάξει, έχουν, δεν είναι υγιεινός χώρος να ανανύπτεις στο νοσοκομείο. Έτσι, γι' αυτό προτιμάς να κάνεις, αυτή είναι η λογική όλων αυτό που σας είπα, το minimal invasive και γενικότερα το approach, να αναρρώνει ο άρρωστος καλύτερα στο σπίτι του.
παρά να αναρρώνεις σε ένα νοσοκομείο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να διώξεις τον άρρωστο γρήγορα. Μα δεν θα το διώξεις γρήγορα ποτέ, αφού θα εγγυηθείς πρώτα ότι δεν θα έχει κάτι... Life-threatening ή τέλος πάντων κάτι που θα τον απασχολεί. Καταλάβατε. Μάλιστα. Τώρα, επιπλοκές τώρα... υπάρχουν, βεβαίως, θωρακοσκοπίες. Καμία πράξη δεν είναι άμυρη επιπλοκών. Αλλά είναι πολύ λιγότερο των ανοιχτών. Να έχεις και οι επιπλοκές αυτές έχουν να κάνουν με δηλαδή αντιμετωπίσιμα πράγματα. Με διαφυγές αέρα. Με... Εντάξει, τώρα κάτω από γενική αναισθησία έχεις τις επιπλοκές αυτές που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και αυτός που κάνει χολοκυστεκτομή, έτσι. Mm-hmm. Και αυτός που κάνει χολοκυστεκτομή και αυτός που κάνει οποιαδήποτε επέμβαση μπορεί να, λέω εγώ, να κάνει έμφραγμα, μπορεί να κάνει εξωργό κεφαλικό, μπορεί να κάνει, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να κάνει, αλλά αυτά υπάρχουν σαν ρίσκα, έτσι. Στην θωρακοσκόπηση υπάρχουν αυτά τα ρίσκα, τα ελάχιστα, και τα ρίσκα τα χειρουργικά, τα οποία είναι αυτά που σας είπα, η διαφυγή αέρα, η λίμωξη, αυτό. Μάλιστα, σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα, η αναισθησία. Είπατε ότι είναι στο team και ένας αναισθησιολόγος και είναι πολύ σημαντικός και εκείνος. Ποιοι είναι οι τρόποι αναισθησίας, είναι ξύπνιος ο ασθενής? Όχι, αυτό που σας είπα υπάρχει. Υπάρχουν για κάποιες παθήσεις, υπάρχει αυτό που λέμε γενική αναισθησία με μυοχάλαση. Mm-hmm. Δηλαδή ο άρρωστός σου κοιμάται, είναι παραλυμένος και γίνεται η αναισθησία αυτή με το σωλήνα διπλού αυλού που λέμε. Υπάρχουν όμως και κάποιες, ας πούμε παραδείγματος χάρη το πνευμοθώρακα, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε τώρα και είχα μία δημοσίευση με πολύ καλά σχόλια στο Διεθνές Συνέδριο το Καρδιοθωρακοχειρουργικό που έγινε στο Εδιμβούργο, που έλεγε για τις παθήσεις του πνευμοθώρακα, για αυτό που λέμε δηλαδή μπουλέκτομη και πλευροδεσία για τον πνευμοθώρακα, που αυτούς μια 58 ασθενείς τους έκανα με λαρυγική μάσκα, χωρίς να τους διασωληνώσει με σωλήνα, και σπονταίνιος breathing, και αυτόματα αναπνοή. Και αυτοί οι άνθρωποι ούτε πονάγανε, ούτε είχαν experience, και φύγανε πολύ πιο γρήγορα από ότι θα φεύγανε, έστω η άρρωστη που θα έκανα το ίδιο ακριβώς χειρουργικό, αλλά θα έκανα διαφορετικό το κομμάτι της μυοχάλασης. Mm-hmm. Γιατί αυτοί αργούν να ανανύψουν. Άρα υπάρχει αυτό, και βέβαια υπάρχει η θωρακοσκόπηση με τοπική αναισθησία, η οποία έχει ενδείξεις στην διάγνωση των αδιαγνώστων πλευρητικών συλλογών, στην πλευροδεσία, μετάλκη, στο εμπίημα και βέβαια στην βιοψία του πνεύμωνα σε ειδικές περιπτώσεις. Μάλιστα, πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λέτε. Τώρα, φαίνεται ότι αγαπάτε αυτό που κάνετε, κυρία Αναστασίου. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ειδικότητα στο πνεύμωνα θώρακα? Γιατί εκείνη η περιοχή και όχι κάποια άλλη του σώματος? Εντάξει. Αφού πέρασα μια φάση που ήθελα να γίνω καπετάνιος. Α, μια χαρά. Λέω, από καπετάνιος. Τελικά θα γίνω γιατρός. Καπετάνιος της θάλασσας, έχει... πήγατε καπετάνιος ο θώρακος. Ναι, με εγωίτευε αυτή η δουλειά του καπετάνιου. Mm-hmm. Είχα βέβαια και βιώματα από την οικογένειά μου κτλ. Οπότε αποφάσισα να γίνω γιατρός. Τώρα, τελείωσα την ιατρική Αθηνών και... Όταν είχα τελειώσει, ήξερα και τι ειδικότητα θα κάνω. Και είχα αποφασίσει να γίνω χειρουργός καρδιάς θωράκος. Και ήμουν αποφασισμένος να κάνω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και προσπάθησα, έφυγα στην Βρετανία, έκανα όλη την εκπαίδευσή μου εκεί πέρα, μέσα από δουλειές που ήταν αναγνωρισμένες από το Κολέγιο των Χειρουργών, και είχα νούμερο, δηλαδή ήμουν επίσημα εκπαιδευόμενος της Μεγάλης Βρετανίας. Και εντάξει, έφτασα να φύγω από τη Βρετανία σε διευθυντής, ήρθα εδώ. Μετά τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρετε ότι ήμουν διευθυντής στο Χέρφιλ και στο Μπρόμπτον. Σας γοήτευε γενικά ο θώρακας? Αλλά απαντώντας αυτό, είναι ναι, ότι με γοήτευε πάντοτε. Με εγωίτευε, γιατί ήταν κάτι... Πολύπλοκο. Προς αναζήτηση. Και με εγωίτευε η αναζήτηση, δηλαδή του θώρακα. Και ξέρετε,
είναι αυτό που έχει και άμεσα αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου, ας πούμε, ορθοπαιδικό, γιατί στο θώρακα δεν μπορείς να καλύψεις, δεν μπορείς να καλύψεις τίποτε, επιπλοκή. Ενώ, δηλαδή, το λίγο κουτσός λες, εντάξει, δεν πέτυχε, είναι λίγο κουτσός. Mm-hmm. Στο θώρακα, αν δεν γίνει το οποιοδήποτε, σωστά, όχι λάθος, το οποιοδήποτε πράγμα δεν πάει καλά, είναι αυτό που λέτε εσείς συνεχώς στην εκπομπή και έχετε απόλυτο δίκιο, το life threatening. Δηλαδή, απειλήσει τη ίδια ζωή. Αυτό το πράγμα εμένα με εγωίτευε, ήθελα να κάνω το θώρακα και δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Θα θέλετε να ζήσετε στη ζωή της φυματίωσης, εκείνη την εποχή που υπήρχε φυματίωση και δεν αντιμετωπιστόταν σωστά και πέθανε πάρα πολλοί κόσμος τον προηγούμενο αιώνα. Κοιτάξτε, ας πούμε, στο Χέρφιλντ, το Χέρφιλντ θυμίζω το παλιά για νοσοκομείο, είναι ένα στρατιωτικό αυστραλέζικο νοσοκομείο. Για φυματίωση. Το οποίο πηγαίνατε, οπότε έχουμε εκεί πέρα ένα μουσείο και πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη εποχή για τους θωρακοχειρουργούς τότε. Mm-hmm. Αλλά να σας πω κάτι, είχαν οι γιατροί θωρακοχειρουργοί τότε, σκεφτόταν πάρα πολύ και αν δείτε, αντιμετωπίζανε και χειρουργικά τη φυματίωση τότε με πολύ καλά αποτελέσματα. Δηλαδή με αυτά τα blowbats που βάζανε κάτι μεγάλες μπύλες μέσα για να κολαψάρουν τον πνεύμονα κτλ. Δηλαδή δεν ήταν, μπορεί να μην βοηθάγε η τεχνολογία, να μην βοηθάγανε τα φάρμακα, να μην βοηθάγε όλο αυτό που έχουμε εμείς γιατί είμαστε πολύ τυχεροί. Αλλά βλέπατε ότι τότε πραγματικά ήταν πάρα πολύ έξυπνοι και προσπαθούσαν να μηχανευτούν διάφορα πράγματα για να μπορέσουν να. Είχαν καταλάβει δηλαδή τη γεωμετρία του θώρακα και πώς πρέπει να προχωρήσουν. Τέλεια, το λέτε τέλεια. Η γεωμετρία του θώρακα και του πνεύμονα είναι κάτι που αυτό λέω και στους νέους γιατρούς και στους συνδικευόμενους μου, ότι τελικά ο θώρακας είναι μία σφαίρα. Και ξέρετε, μια και με ρωτήσατε, το βασικό συστατικό του θώρακα είναι οι κυψελίδες. Οι οποίες κυψελίδες τι είναι? Είναι σφαιρικές. Και γιατί είναι σφαιρικές? Γιατί έχουν τη μεγαλύτερη έκταση στο μικρότερο όγκο. Η σφαίρα, ξέρετε, σε σχέση με... Μάλιστα. Έχει τη μεγαλύτερη έκταση στο μικρότερο όγκο. Αλλά πάντα το επίκεντρο είναι σημαντικό για την ίαση, για τη θεραπεία. Ποιο το... Το επίκεντρο του κύκλου αυτού. Το κύκλου, ναι. Ακριβώς. Αυτό. Μα εδώ υπάρχει μοριακή βιολογία. Εδώ σε λίγα καιρά θα ζήσουμε μια άλλη μορφή σταδιοποίησης και καινούργια φάρμακα. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Αναστασίου, που μας αναλύσατε την πευρητική συλλογή με όλους τους τρόπους, επεμβάσεις, νέες τεχνικές θωρακοσκόπησης. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους εσάς που παρακολουθείτε πιστά εδώ στο Face to Face. Πάμε να δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο και γεια σας από εμάς. Face to face, σήμερα καλεσμένη έχουμε την πολυτάλαντη ηθοποιό, τραγουδίστρια, σχεδιάστρια Μαθίλδη Μαγκύρα. Τι κάνεις, Μαθίλδη? Καλά είμαι, εσείς? Ευχαριστούμε που ήρθατε στην εκπομπή Face to Face. Ευχαριστώ. Έχουμε να μιλήσουμε σήμερα για την εμπειρία σας για την κρυσταλλοθεραπεία. Θέλετε να μας πείτε πώς αισθανθήκατε? Να πω ότι η πρώτη μου εμπειρία ήταν στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Είχα γνώρισει έναν Μεξικάνο ο οποίος είχε αυτό το crystal bed. Και έκανα μόνο μία συνεδρία, είχα αισθανθεί πάρα πολύ ωραία, θυμάμαι. Και όταν έμαθα ότι αυτό υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, ξετρελάθηκα. Ξετρελάθηκα γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην το γνωρίζει ο κόσμος, αλλά καλό είναι να το μάθει, γιατί καταρχάς πρακτικά μπαίνεις σε έναν πολύ ωραίο ήρεμο χώρο, ακούς μια πολύ ωραία χαλαρωτική μουσική, είσαι στα λευκά, χαλαρώνεις. Εμένα με πήρε ο ύπνος όσες φορές έχω κάνει. Αισθανόμουν σε κάποια σημεία του σώματός μου κάτι έντονο και δυνατό να συμβαίνει, το οποίο ήταν ευχάριστο το δυνατό αυτό που συνέβαινε. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν... αισθανόμουν στο στομάχι που... Συνήθως το στομάχι με χτυπάει όταν αγχώνομαι, γιατί έχω άγχος. Εσείς με το πρόγραμμά σας σίγουρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, γιατί και διαφορές ώρες όταν ταξιδεύετε σε διάφορες χώρες και φυσικά και το στρες, η διατροφή, δεν τρώτε σωστά, οπότε παθήσεις πάρα πολλές χτυπάνε διάφορα σημεία του μεσημβρινού. Και η ενέργεια που χρειάζεται για αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, βγάζουμε πολλή ενέργεια σε μία παράσταση.
Σωστά. Οπότε χρειαζόμαστε να γεμίζουμε με ενέργεια. Και το... Να αισθανόσαστε ευεξία και το... ηρεμία πάνω απ' όλα. Η κρυσταλλοθεραπεία βοήθησε πάρα πολύ και τον ύπνο μου. Mm-hmm. Είναι βαθύτερος, είναι ποιοτικότερος, είναι... ξυπνάω πολύ πιο εύκολα και σκυνηθώ λιγότερες ώρες. Αλλά νιώθω ότι χόρτασα. Σωστά. Ύπνο. Να πούμε όμως από πού προέρχεται, κυρία Μαγκύρη, γιατί είναι πολύ σημαντικό να πούμε. Το Crystal Bed προέρχεται από το Casa do Dominicio της Αμπατζιάνης Βραζιλίας. Ο μεγάλος θεραπευτής της Βραζιλίας είναι ο John of God. Εδώ τον βλέπουμε την Oprah Winfrey, η οποία του έχει πάρει και συνέντευξη. Ο John of God φυσικά χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους θεραπείας. Και ένας από αυτούς είναι και η κρυσταλλοθεραπεία. Από τι αποτελείται? Στην ουσία ήταν ένας μεγάλος κρύσταλλος που χωρίστηκε σε 7 κομμάτια. Αυτή η κρύσταλλη κουάρτζ εξαιρετικής ποιότητας από τη σπηλιά κοντά στην Αμπατζιάνα της Βραζιλίας, οι οποίοι συνεχίζουν να δρούν ως μία ενιαία μονάδα. Μέσα από το φως όμως που διαθλάται, μέσα από ειδικά χρωματικά φίλτρα, πέφτουν επάνω στο θεραπευόμενο που βρίσκεται ξαπλωμένος από κάτω. Και γίνεται φυσικά η θεραπεία. Τώρα, τι συνδυάζει το Crystal Bed? Δεν είναι ένα απλό εργαλείο, είναι ένα πολυεργαλείο. Γιατί συνδυάζει φωτοθεραπεία, καθώς διαθλάται σε δέσμες φωτός μέσα από κρυστάλλους οι οποίοι συνδυάζουν τη χρωματοθεραπεία. Και επειδή υπάρχουν ειδικά χρωματικά φίλτρα που αφήνουν το φως να περνάει μέσα από αυτούς, μετά έχουμε την κρυσταλλοθεραπεία. Άρα έχουμε μια ολιστική εξισορρόπηση σε όλα τα επίπεδα που μας δίνει το Crystal Bed. Και μάλιστα τα αποτελέσματα γίνονται αισθητά μετά από μόλις λίγα λεπτά. Και έτσι ίδρα, λοιπόν, το Crystal Bed. Έτσι αισθανθήκατε κι εσείς η χρωματοθεραπεία και όπως σας είπατε, με ξαπλωμένη και ήρεμη, έκανε τη δουλειά που χρειάζεται στους μεσημβρινούς. Σωστά. Επειδή πιστεύω ότι όλα είναι ενέργεια και όλα για την ενέργεια γίνονται, πιστεύω ότι αναζωογονείσαι με την κρυσταλλοθεραπεία. Γεμίζεις ενέργεια, νιώθεις πολύ καλύτερα και σκέφτεσαι και καλύτερα. Σωστά. Και όταν σκέφτεσαι καλύτερα, αυτό δημιουργεί, δηλαδή, όταν έχεις καλύτερες σκέψεις, έχεις καλύτερα συναισθήματα, έχεις καλύτερη ενέργεια, είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πρέπει να το θέλει. Πρέπει να το κάνεις για τον οργανισμό σου πάνω απ' όλα και επειδή το χρειάζεσαι. Τώρα, να πούμε και πώς δρά το Crystal Bed, γιατί έτσι θα καταλάβουμε λίγο και αυτό που είπατε, γιατί έχει σχέση και με την αντιγύρανση. Το φως που διαθλάται μέσα από τους κρυστάλλους μεταδίδει στο θεραπευόμενο τις συχνότητες των κρυστάλλων. Οι κρύσταλλοι όμως είναι μια πέτρα, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός. Οπότε οι κρύσταλλοι ζουν τη δική τους πραγματικότητα σε σχέση με τον χρόνο, που έχουν εντελώς διαφορετική σχέση με τον χρόνο από ότι εμείς οι άνθρωποι. Οπότε έτσι, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένας τρόπος επίδραση πάνω στο θέμα της αντιγύρανσης. Οι συχνότητες αυτές συντονίζουν τη δομή του νερού μέσα από τα κύτταρά μας, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε πληροφορία για ασθένεια διαγράφεται σε κυταρικό επίπεδο και όσο προχωράνε οι συνεδρίες, τα αποτελέσματα μονιμοποιούνται. Σημαντικό αυτό. Οπότε, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Η εξισορρόπηση όλων των ενδοκρινών αδένων, οι κρύσταλλοι μπαίνουν πάνω στα τσάκρα μας, εξισορρόπηση παραγωγής και διαχείριση ορμονών, βελτίωση λειτουργίας και συνεργασίας όλων των συστημάτων του οργανισμού. Πραγματικά να πούμε ότι οι κρύσταλλοι αυτοί μπαίνουν μέσα στα τσάκρα, δημιουργούν ηρεμία του νευρικού συστήματος, πλήρη ανανέωση του οργανισμού μόνο με μία συνεδρία. Χαλαρώνουμε λοιπόν πάρα πολύ, με πολύ ποιοτικό ύπνο, όπως είπατε και εσείς, κυρία Μαγκύρα, γιατί βελτιώνει την πίεση της καρδιάς, την πίεση της λειτουργίας του πεπτικού συστήματος, βελτίωση του ανοσιοποιητικού. Οπότε το Crystal Bed επιδρά σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Και το νευρικό σύστημα και λόγω του DNA μας. Και ο εγκεφαλικός φλοιός του εγκεφαλικού συστήματος δημιουργεί βαθιά χαλάρωση στο νευρικό σύστημα. Έτσι κι εσείς κοιμόσαστε πιο εύκολα, πιο χαλαρά και πάνω απ' όλα πιο βαθιά και δημιουργεί ευεξία στο νευρικό σύστημα. Γιατί έτσι είσαστε και happy. Και θέλω να πιστεύω ότι συνεδρία με τη συνεδρία θα με φτάσει στο στόχο μου. Ακριβώς. Ο στόχος μου είναι η απόλυτη συνειδητοποίηση. Σωστά. Η αυτογνωσία. Λοιπόν, κλείνοντας την εκπομπή, ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για το Crystal Bed. Όπως είπαμε, η εξισορρόπηση του συμπατικού και του παρασυμπατικού, τα όνειρά μας γίνονται πολύ πιο έντονα και βελτιώνει και τη μνήμη. Θυμόμαστε τα όνειρά μας, επίσης ξυπνάμε πάρα πολύ πιο εύκολα και πάρα πολύ υγιέστατα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε στην εκπομπή Face to Face. Γεια σας από εμάς.